δεχόμαστε τη δικαιολογία ότι τόσο αντέχει η οικονομία, ότι δεν υπάρχουν λεφτόλουδρα, την ίδια στιγμή που λένε, που τα λένε αυτοί που κόνουν με δις και με προνόμια στους εφοπλιστές, βιομήχανους, επιχειρηματικούς ομίλους. 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνουν για πετρέλαιο και άλλα καύσιμα στους εφοπλιστές. Δισεκατομμύρια ευρώ για ραφάλ, φρεγάτες, οπλιστικά συστήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον αμυντικό προσανατολισμό της χώρας, αλλά χρησιμοποιούνται για επεκτατικές επιδρομές των εμπεριαλιστών και του ΝΑΤΟ. Δισεκατομμύρια μοιράζονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια. Δεν διχόμαστε η χώρα μας να γίνει πολεμικό ορμητήριο στόχος αντίπαλων και ανταγωνιστών του ΝΑΤΟ, Ρωσίας, Ιράν και άλλων. Με την υπογραφή της επικίνδυνης ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για με την εμπλοκή της χώρας μας ακόμα περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η κατάσταση όμως δεν αποτελεί μονόδρομο. Με τον αγώνα μας μπορούμε να βάλουμε εμπόδια. Αν θέλουμε επομένως να κρατήσουμε τα κοπάδια μας, να μείνουμε στις καλλιεργίες μας, να ζήσουμε αξιοπρεπώς εμείς και η οικογένειά μας, να απεμπλακούμε από τον πόλεμο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από να εμπιστευτούμε τη δύναμή μας, τον οργανωμένο αγώνα, να ενισχύσουμε τους αγροτικούς συλλόγους, το οργανωμένο αγωνιστικό αγροτικό κοινό όπως εσπερώνεται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εξάλλου, με τα μπλόκα που στήσαμε το Φλεβάρι, με τις πολύμορφες δράσεις, αναδείξαμε τα προβλήματά μας και αναγκάσαμε την κυβέρνηση να μας δώσει κάτι. Δεν είναι να αποθέτουμε τις ελπίδες μας σε κανένα σωτήρα. Δεν περιμένουμε άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται συνεχής αγώνας, οργάνωση και δυνάμωμα των συλλόγων, μαζικές κινητοποιήσεις για να έχουμε κατακτήσεις. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση τους, την ανάπτυξή τους, την πανδημία, τον πόλεμό τους.